Την 28 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνος. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές στιγμές από τη ζωή του. Ο Κύριος είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτο μη». Δηλαδή, εκείνος που θέλει να με ακολουθεί σαν μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμη και σταυρικό θάνατο. Και τότε ας με ακολουθεί, μιμούμενος το παράδειγμά μου. Ένας τέτοιος μαθητής μέσα στους 70 μαθητές του Κυρίου ήταν και ο Ηρωδίων. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Ηρωδίων αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, συνεργάτης των 12 Αποστόλων και ιδιαίτερα του Πέτρου. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στην εκκλησία της Πάτρας επίσκοπος έγινε ο Ηρωδίων. Τα καθήκοντα της νέας του θέσης, ο Ηρωδίων τα επιτελούσε με αληθινό αποστολικό ζήλο. Αλλά η λύσα των ειδωλολατρών έμελε να χτυπήσει και αυτόν. Αφού τον συνέλαβαν, άγρια τον έδιραν και τον λιθοβόλησαν. Έπειτα, με τον πιο ομό τρόπο τον έσφαξαν. Έτσι, η ζωή του επισφραγίστηκε με την έσχατη αυταπάρνηση και το αίμα του πότισε τον σπόρο του Ευαγγελίου και συνετέλεσε στη γρηγορότερη καρποφορία του στην ελληνική γη.